Δεν το άκουσα την επιχείρημα. Της Παπαδοπούλου μου αρέσει πολύ γιατί είναι μακάκι. Δεν κοιτάει την εικόνα της, είναι πολύ χαλαρή. Η Παπαδοπούλου είναι κούκλα, δεν κοιτάει την εικόνα. Αφού το ξέρω την ευθέα. Το ότι είναι κούκλα δεν σημαίνει και κάτι. Είναι κομπλεξάρι. Είναι. Πολύ ανθρώπινη, είναι οικία. Και τίποτα, δεν έχει μεγάλο στήθος και θα ήθελε για να αισθάνεται πιο θηλυκό. Να μην φοράει σουτιέν. Όχι, να έχει μεγαλύτερο νούμερο. Ναι, αλλά όμως το θέλει για μεγαλύτερο γιατί θέλει να μην φοράει σουτιέν. Γιατί πολλές φορές υπάρχουν κάποια σουτιέν που βοηθούν να φαίνεται. Δεν ξέρει κανένα τι γίνεται αγοράκι, τι κάνει. Αυτό λέει για να μην αισθάνεται παραπάνω Βαγγέλης. Επειδή είναι και πολύ τόσο μεγάλο. Για να μην αισθάνομαι παραπάνω Βαγγέλης. Εντάξει, όταν έχει λίγο. Το στήθος σε κάνει Βαγγέλη. Όχι, αλλά εγώ δεν. Επειδή είναι πολύ bodybuilder, λίγο ρε παιδί, μπορεί να το λέει κοπέλα, πολύ γυμνασμένη. Όχι. Δεν έχει μεγάλο νούμερο. Είπε bodybuilder. Ο Βαγγέλης την πήραξε, ρε bodybuilder, όχι. Έχει κορμάρα. Σωματάρα. Θεέ μου, σε παρακαλώ, στήριξε με. Τι να στηρίξει. Θα γυρίσει πίσω ρε γουάι, κολλάει. Έχει κορμάρα η Παπαδοπούλου. Έχει, αλλά. Τώρα τι θες. Μια γυναίκα η οποία δεν έχει πολύ μεγάλο, το οποίο τη πάει, εγώ θεωρώ. Εννοείται. Θα ήθελε να είναι και λίγο παραπάνω. Να μην βάλει ειρήνη. Ναι, εσύ. Εγώ έχω βάλει. Αν λέτε στου άλλου να μην κάνει αυτό, θέλει να κάνει ο καθένα. Βρέκα, άμα δεν πάει να βάλει και. Θέλω να σου πω ότι είναι τέλειο σώμα. Και εδώ πάνω. Πόσε μέρε έχει μείνει άϊπνη και σκέφτεται να βάλει, να μην βάλει, να μην βάλει.